Μαζί με το Σύλλογο Γυναικών Πατησίων Ριζούπολης και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας βρίσκεται σήμερα εδώ και στηρίζει το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του νοσοκομείου Παμακάριστος. Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας, γιατί αφορά τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου, γιατί αφορά τη ζωή και την υγεία, τη δικιά μας και των παιδιών μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ δίπλα σας για να σας στηρίξουμε, όπως έγινε και όλη την περίοδο της πανδημίας, και να δυναμώσουμε τη φωνή των κοινών μας διεκδικήσεων. Έχει αποδειχθεί ότι βλάπτει σοβαρά την υγεία η πολιτική που κινείται στις εγκληματικές ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σήμερα έχει οδηγήσει σε αυτή τη δραματική κατάσταση τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, όπως και τα κέντρα υγείας, λόγω της υποχρηματοδότησης, και από την άλλη πλευρά προωθεί την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση, στρέφοντας ουσιαστικά εμάς και τις οικογένειές μας στα ιδιωτικά μεγαθύρια, στους ιδιωτικούς ομίλους. Όμως σήμερα η ζωή μας και η υγεία μας δεν μπορεί να είναι εμπορεύματα. Όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά το πανό του Συλλόγου Γυναικών Πατησίων, θέλουμε νοσοκομεία, τα νοσοκομεία που δικαιούμαστε, δηλαδή νοσοκομεία στελεχωμένα, δημόσια, εξοπλισμένα και δωρεάν. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε σήμερα τον 21ο αιώνα με τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, με τα θαύματα που μπορούν να κάνουν οι διεπιστημονικές ομάδες, να μην εξασφαλίζεται νοσοκομιακή περίθαλψη με διάγνωση, έγκαιρη διάγνωση, με θεραπεία, με αποκατάσταση για όλους σε δημόσια και δωρεάν νοσοκομεία. Δεν ανεχόμαστε με τόσους εξειδικευμένους γιατρούς και υγειονομικούς να είναι τα νοσοκομεία σήμερα υποστελεχωμένα και ουσιαστικά να υπονομεύεται το ιατρικό έργο και να οδηγούνται οι οικογένειές μας στον ιδιωτικό τομέα λόγω των τεράστιων ελλείψεων και να επιδεινώνεται η υγεία των οικογενειών μας γι' αυτό το λόγο. Δεν έχουμε λοιπόν άλλο δρόμο παρά να δυναμώσουμε τον αγώνα. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος για μας, παρά να δυναμώσουμε τον κοινό μας αγώνα για την υγεία και τη ζωή μας, για ό,τι είναι σύγχρονο και αναγκαίο για μας και τις οικογένειές μας. Σας ευχαριστώ πολύ.